Ιωάννου, στη σελίδα λοιπόν 1101, κάπα αλφα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Κάπα αλφα 10, σελίδα 1101 από το βιβλίο της Αποκάλυψης. «Και με έφερεν εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών και μη έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα την δόξαν του Θεού, και λαμπρό της αυτής ή το ομοία με λίθον πολύτιμον ως λίθον ή ασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνες και στους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βορράν πυλώνες 3, προς νότον πυλώνες 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12 και εναυτής τα ονόματα των 12 αποστέλων του Αρνίου. Και ο λαλών μετεμού είχε κάλαμον χρυσών για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής, και η πόλη σκείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσο και το πλάτος, και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων, κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα, και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρο του ανθρώπου ήγον του αγγέλου. Και η οικοδόμηση του τείχου αυτής ή το ίασπις, και η πόλη χρυσίων καθαρών ομοία με ίαλων καθαρών. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων, το πρώτον θεμέλιον ίασπις, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδόν, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτο σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον βύριλος, το ένατον τοπάζιον, το δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος και το δέκατον αμέθυσος. Και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, έκαστος των πυλώνων ή το εξενός μαργαρίτου. Και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαφανής. Και ναών δεν είδον εν αυτή, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλη δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης, δια να φέγγωσιν εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν, και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωσωμένων θέλουσι περιπατίεν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν, και οι πυλώνες αυτής δε θέλουσιν κλειστή ημέραν, διότι νίξ δε θέλει είστε εκεί, και θέλουσιν φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών, και δε θέλει έλθει σε αυτήν ουδέ το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, αλλά μόνον γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αμήν. Αλληλούια. Τώρα πια όλα έχουν τελειώσει, έχουν μπει τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα είχε προσδιορίσει ο Θεός, έχει γίνει και η τελική κρίση και φτάνουμε πια στο σημείο που ο Θεός θα μας αποκαλύψει την Ιερουσαλήμ, τη νέα στον ουρανό, την καταβαίνουσα από τον ουρανό, καθώς ο Θεός κάνει νέα γη και νέους ουρανούς, αλλά πέραν τούτου δημιουργεί και τη νέα Σιών, τη νέα Ιερουσαλήμ, τον τόπο των εορτών, τον τόπο των εορτών του λαού του Θεού, εκεί όπου ο Θεός θα κατοικεί πατέρας και οι ανεστημένοι παιδιά του Θεού. Εκεί που θα βλέπουν το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο για πρώτη φορά. Ποτέ κανείς των ανθρώπων δεν είδε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Κανένας των ανθρώπων δεν το είδε. Ημί, όπως λέγει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού που δεν είναι άλλος παρά ο αναβάς εκ των κατωτέρων, εκ των κατωτάτων της γης, δηλαδή ο Αναστάς εκ νεκρών, ο οποίος είναι και στον ουρανό πάντοτε, σαν Υιός Θεού, σαν Θεός αληθινός. Είναι μία περιγραφή που δεν περιγράφεται με λόγια ανθρώπινα, γι' αυτό και την περιγραφή αυτή, στην περιγραφή αυτή χρησιμοποιεί, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα,
για να περιγράψει, χρησιμοποιεί λίθους πολυτίμους και γενικά πολύτιμα μέταλλα που μόνο έτσι μπορεί να δείξει αφενός μεν τον αγιασμό, την καθαρότητα, γιατί λίθη πολύτιμη το χρυσάφι και το ασίμι είναι καθαρά μέταλλα, καθαρή λίθη πολύτιμη, δείχνει και τον αγιασμό και την καθαρότητα και τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα, καθώς δεν υπάρχουν ανθρώπινα λόγια να περιγραφεί το μεγαλείο του ουρανού, ιδιαίτερα δε η Νέα Ιερουσαλήμ, στην οποία θα κατοικήσει η Εκκλησία του Χριστού, αλλά και όλοι οι αναισθημένοι εν τέλει, που έλαβαν δηλαδή μέρος στην Πρώτη Ανάσταση και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου. Όλοι οι άλλοι που αναισθήθησαν και έλαβαν μέρος στη Δεύτερη Ανάσταση ήδη βρίσκονται στη γέννα του πυρός. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι μία, θα τολμούσα να πω, συγκλονιστική γνώση, απίστευτη γνώση, όπου κάποιοι άνθρωποι θα ζουν αιώνια με το Θεό και κάποιοι άνθρωποι θα ζουν αιώνια μακριά από το Θεό. Αιώνια ζωή όπου θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων και αιώνια κόλαση. Η επίγνωση αυτή, που μόνο λόγος του Θεού μπορεί να μας φανερώσει, αφενός μεν γεμίζει με φόβο την καρδιά μας, ώστε να προσέχουμε πως ζούμε, γιατί όλα αυτά εδώ στη γη, στη ζωή μας, στη γη αποφασίζονται. Και αποφασίζονται από το Θεό, αλλά με απόλυτη συνεργασία του ανθρώπου. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, αλλά δυστυχώς δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός θέλει, επαναλαμβάνω, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Την γέννα του πυρός δεν την έφτιαξε για τους ανθρώπους, την έφτιαξε για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Αλλά δυστυχώς θα βρεθούν εκεί και άνθρωποι οι οποίοι θα πλανηθούν από το διάβολο και θα ακολουθήσουν το δικό του θέλημα. Βέβαια, επειδή ο Θεός είναι η αγάπη και επειδή η αγαθοσύνη του Θεού και το έλεος του Θεού είναι πλήρης και απόλυτο, πλήρης και απόλυτο το έλεος του Θεού, πλήρης η αγαθοσύνη, απόλυτο το έλεος του Θεού, ο Θεός κάνει τα πάντα για να σώσει τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάτι που να ήταν δυνατόν να γίνει μέσα στη σοφία του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων και ο Θεός δεν το έκανε. Ώστε τελικά η ευθύνη είναι στα χέρια των ανθρώπων. Και στο τέλος της κρίσεως όλοι οι άνθρωποι που δεν θα λάβουν μέρος στην αιώνια ζωή θα είναι αναπολόγητοι και ο Θεός θα δικαιωθεί στα λόγια Του, στα λόγια της δικαιοσύνης Του. Αλλά δεν είναι μόνο ότι γεμίζει την καρδιά μας φόβο Θεού αυτή η επίγνωση, αλλά επιπλέον και γεμίζει την καρδιά μας φόβο Θεού και για τους άλλους που είναι δίπλα μας. Για τους φίλους μας, για τους συγγενείς μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, και τους πλησίων μας και τους μακράν. Με αποτέλεσμα αυτή η επίγνωση της αιώνιας καταδίκης αλλά και της αιώνιας ζωής να μας δίνει την ευθύνη, την υποχρέωση αλλά και τη δύναμη να ομολογούμε ενώπιον των ανθρώπων ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει. Μέσα σε μία οικουμένη όπου το όνομα του Ιησού Χριστού στις έσχατες αυτές οι μέρες χάνει τη δόξα με την οποία έπρεπε να περιβάλλεται, καθώς το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και ο Αντίχριστος μυστηριωδώς εργάζεται μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία, ο Ιησούς Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μυστηριωδώς εργάζεται λοιπόν ο Αντίχριστος, ο διάβολος, προσπαθώντας να παρασύρει τους ανθρώπους και χρησιμοποιεί
τα δικά του τεχνάσματα και τις δικές του μεθοδίες και τη δική του πλάνη. Είτε δελεάζει τους ανθρώπους προς έναν κόσμο μάταιο, ψεύτικο, που οδηγεί στην εκχύληση της αμαρτίας, είτε τρομοκρατεί τους ανθρώπους, ότι αν ακολουθήσουν τον Χριστό χάνουν τα πάντα, είτε πλανάει τους ανθρώπους, καθώς είναι ψεύστης απαρχής, και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά να πλανάει, αγωνίζεται δε να πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς, και μερικές φορές τα καταφέρνει, και τέλος έχει την ικανότητα να βάζει φθόνο κατηγορώντας, να βάζει χώρισμα ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους. Είναι εξειδικευμένος στο μεθοδεύεστε την πλάνη ο διάβολος. Και καθώς είναι πολύ ανώτερον από τον άνθρωπο, τουλάχιστον στη ζωή αυτή, ήταν εύκολο πάντοτε να ξεγελάσει και να νικήσει τον άνθρωπο. Όμως ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, που είναι αγάπη και τόσο αγάπησε τον άνθρωπο, βρήκε τον τρόπο δια του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο, το μόνο όνομα που είναι δοσμένο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Και αυτό το όνομα είναι το οποίο βάλεται και κατηγορείται με κάθε τρόπο. Το όνομα του Ιησού Χριστού, που άλλωστε είναι και το μοναδικό όνομα με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί δεν είναι μόνο ο σωτήρας μας, αλλά είναι και το προπήριό μας, είναι και ο ελευθερωτής μας, είναι και η δύναμή μας, είναι και ο φίλος μας, είναι και ο βασιλιάς μας, είναι και ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Για μας ο Χριστός είναι τα πάντα, και ο Χριστός θέλει να είναι τα πάντα για μας. Και είναι εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να θέλει ο άνθρωπος να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού για να σωθεί. Και εδώ στην πατρίδα μας έχουμε αυτή την χάρη να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Δυστυχώς όμως ακούγεται με έναν τρόπο που μάλλον τον δυσφημίζει παρά τον συστήνει. Όμως είτε έτσι είτε αλλιώς, το όνομα του Χριστού ακούγεται, και καθώς πλησιάζουν τα τέλη, οι τελευταίες ημέρες των τελευταίων ημερών, των εσχάτων ημερών, τόσο πιο μεγάλη δύναμη και εξουσία θα παίρνει ο διάβολος, γιατί καθώς αυξάνει η ανομία, θα αυξάνει και η ευλογία του Θεού. Γιατί εκεί που περισσεύει η αμαρτία, όπου επερίσσευσε, λέει, η αμαρτία, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, εκεί περισσεύει και η χάρις του Χριστού. Και καθώς στις έσχατες μέρες περισσεύει και θα συνεχίζει να περισσεύει η αμαρτία, μέχρι να φτάσουμε στο να βγει η αμαρτία, να φτάσει η αμαρτία στο πλήρες, κατά την ίδια λογική θα φτάσει και η δύναμη του Θεού στο πλήρες. Τώρα είμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο, όπου ο Ιησούς Χριστός κηρύτεται, αλλά ακόμη δεν έχει αρχίσει να πιστεύεται. Πράγμα το οποίο ο Θεός θα το κάνει τις έσχατες μέρες, καθώς η αμαρτία φτάνει στο πλήρες. Και θα συνεχίζει μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων τώρα, αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία. Και πρέπει να είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, χαρούμενοι, γιατί ξέρουμε ότι αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Όταν θα εκβληθεί τώρα, υπάρχει μια απόλυτη ισορροπία στην πνευματική ζωή, γιατί την απόλυτη εξουσία την έχει ο Χριστός, ο οποίος ομολόγησε και είναι γραμμένο ότι «σε μέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη».
Ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, άρα την απόλυτη εξουσία την έχει η Εκκλησία. Αλλά και την απόλυτη δύναμη την έχει η Εκκλησία, γιατί η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Και η Εκκλησία δεν είναι μία οργάνωση, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αυξάνεται, εκπαιδεύεται, αναζωπυρώνεται. Είναι ακριβώς όπως ένας ζωντανός υγιής οργανισμός. Και αν υπάρχει η ειρήνη αυτή τη στιγμή και η ένωμος τάξης μέσα στον κόσμο αυτό, είναι γιατί υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού. Όταν θα φύγει η Εκκλησία του Χριστού, όλα θα διαλυθούν. Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Και τότε θα γίνει το πρώτο πράγμα, η δεύτερη σφραγίδα είναι το κοινωνικό κράχ. Κατάλυσης πάσης ένομης τάξης. Με ρώτησε κάποιος άνθρωπος, αδερφός, και μου λέει, γιατί να προσευχόμαστε για τους άρχοντες και για τους όντας εν αξιόμαση, για να δούμε ζούμε βίο, ησύχιο και ατάραχο, δεν βλέπεις που έχουν καταντήσει οι άρχοντες και η εξουσία μέσα στα έργα της σαρκός πλήρης και μέσα σε αδικία απόλυτη και σε αμαρτία πλήρη. Σε κάθε χώρα η άρχουσα τάξη. Και είναι λογική ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι καταλυτική. Σκέψου τη γη όταν δεν θα υπάρχει αυτή η ένωμος τάξης. Πώς θα είναι η γη? Να, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε? Γιατί οι αρχές και οι εξουσίες είναι δοσμένες από το Θεό. Για να ζούμε εμείς η Εκκλησία του Χριστού βίων, ατάραχων και ησύχιων. Γι' αυτό και μας δίνει εντολές να υποτασσόμεθα στις αρχές και στις εξουσίες. Όταν όμως φύγει η Εκκλησία του Χριστού, χάριν της οποίας ο Θεός κρατάει αυτή την όμορφη πνευματική ισορροπία όπως την κρατάει, για να ζει η Εκκλησία βίων, ησύχιων και ατάραχων όσο είναι δυνατόν, τότε θα έρθει το απόλυτο κοινωνικό κράχ, η κατάλυση πάσης ένομης τάξης, και από εκεί και πέρα πια θα εκδηλωθεί απόλυτα η οργή του Θεού επάνω στους ανθρώπους, τους ιούς της απειθίας, αλλά και η οργή του Αντίχριστου επάνω στους ανθρώπους που τότε θα κατανοήσουν, θα επιστρέψουν και θα πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Τώρα όμως αυτό που βλέπει ο Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, που του αποκαλύπτει ο Θεός και ζει το μέλλον, αποκαλύπτει για πρώτη φορά η Ιερουσαλήμ καταβαίνουσα εκ του ουρανού και με έφερεν, λέει, περιγράφοντας δια Πνεύματος Αγίου την εμπειρία του, αυτά τα οποία ζει ζώντας το μέλλον, και με έφερεν πνεύματι επ' ένα όρος μέγα και υψηλών. Εκεί δηλαδή στον ουρανό υπάρχει ένα όρος μέγα και υψηλών, και από εκείνο το όρος μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, την καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Και η εικόνα αυτή μοιάζει με αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, τα οποία είναι βέβαια σκιά των μελώντων, σκιά των μελώντων, και στον ουρανό θα υπάρχουν όροι και το όρος το μέγα, και στον ουρανό θα υπάρχει ο ουρανός των ουρανών, που από τον ουρανό θα κατέβει η Νέα Ιερουσαλήμ, η Αγία Ιερουσαλήμ, η πόλη μεγάλη, η έχουσα την δόξα του Θεού, και η δόξα του Θεού είναι, το λέει στο εδάφιο 23 δεξιά, διότι η δόξα του Θεού εφώτισε εν αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το αρνίον.
Έχουσα λοιπόν τη δόξα του Θεού που είναι το υπέρλαμπρο φως, το απρόσιτον φως, το άκτιστον φως, το αιώνιο φως, γιατί αυτό το φως το οποίο υπάρχει και βλέπουμε από τον ήλιο και το φως το οποίο υπάρχει εδώ στο φυσικό κόσμο είναι φως το οποίο προέρχεται από τα κτίσματα του Θεού. Εκεί στον ουρανό όμως θα έρθει το μοναδικό απρόσιτο φως το οποίο κατοικεί μόνο ο μόνος δεσπότης, το άκτιστο φως, το αιώνιο φως που είναι ο Θεός. Η δόξα λοιπόν του Θεού φωτίζει τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία είναι λαμπρή και η λαμπρότης αυτής είναι όμοια με έναν λίθον πολύτιμον σαν τον Ιασπίν, που είναι σαν κρίσταλος που λαμπυρίζει. Ο Ιασπής σαν λίθος κρυσταλίζων, ένας κρίσταλος που λαμπυρίζει. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές είναι οι μόνες περιγραφές που μπορεί ένας άνθρωπος να περιγράψει αυτά τα οποία βλέπει και ζει εκεί επάνω στον ουρανό. Και αυτή η πόλη είχε ένα τείχος μέγα και υψηλών και είχε 12 πυλώνας και στους πυλώνας στέκονταν 12 άγγελοι και ονόματα επιγεγραμμένα επάνω στους πυλώνες είναι των 12 φυλών του Ιού Ισραήλ, των Ιών Ισραήλ, που φανερώνει ότι μέσα από το λαό Ισραήλ, επειδή είναι οι πυλώνες, εισέρχονται όλα τα έθνη και όλοι σεσωσμένοι στην Ιερουσαλήμ, την πόλη την Αγία. Γιατί το έργο του Θεού ξεκίνησε στην πραγματικότητα από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, δηλαδή τον Ισραήλ, γιατί ο Ιακώβ μετονομάστηκε από το Θεό σε Ισραήλ που σημαίνει δύναμη Θεού και δημιουργήθηκε ο λαός του Θεού επί της γης, ο λαός της Ισραήλ. Οι πυλώνες λοιπόν στην Αγία Ιερουσαλήμ, στη Νέα Ιερουσαλήμ, φέρουν τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ, ένδειξης, απόδειξης ταυτόχρονα ότι εκεί στον ουρανό υπάρχει και ο λαός Ισραήλ, όσοι εν τέλει δέχθησαν τον Ιησού Χριστόν είτε μέσα στην εκκλησία και σαν εκκλησία, γιατί μικρό υπόλοιπο του λαού Ισραήλ δέχθηκε τον Χριστό, είτε το πλήθος του λαού Ισραήλ στην εφταετία του Αντίχριστου όταν επέστρεψαν, μετενόησαν και λάτρευσαν, προσκύνησαν αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν. Προς ανατολάς πυλώνες τρεις, προς βορράν πυλώνες τρεις, προς νότον πυλώνες τρεις, προς δυσμάς πυλώνες τρεις. Και το τείχος της πόλεως της Αγίας είχε 12 θεμέλια επάνω στο οποίο ήσαν στηριγμένα, στηριγμένο το τείχος της Ιερουσαλήμ και εν αυτής τα ονόματα των 12 Αποστόλων, καθώς είναι γεγραμμένο και είναι απόλυτη αλήθεια ότι η Νέα Ιερουσαλήμ στηρίζεται πάνω στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων. Διαβάζω τι ωραία που το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος κατά αποκάλυψη Ιησού Χριστού, γιατί το Ευαγγέλιο του δεν ήταν ανθρώπινο και δεν μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά με ανθρώπινη διάνοια ο Απόστολος Παύλος, αλλά ο Ιησούς Χριστός του αποκάλυψε το ουράνιο Ευαγγέλιο και το περιγράφει τόσο απλά στη σελίδα 1034 για την Ιερουσαλήμ, για την Εκκλησία του Χριστού που εδώ οικοδομείται και εκεί αποκαλύπτεται ένδοξη. Από το 19 εδάφιο, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, ξένοι δηλαδή από το λαό του Θεού, από τις επαγγελίες του Θεού, ούτε πάρικοι, δηλαδή πολίτες χωρίς δικαιώματα, αλλά είστε συμπολίτες με δικαιώματα των Αγίων και μάλιστα οικοί του Θεού, δηλαδή φίλοι του Θεού. Επικοδομηθέντες, μιλάει για τα έθνη τώρα, για μας δηλαδή, για τους εθνικούς, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, καθώς ακρογωνιαίος λίθος είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η οικοδομή της Εκκλησίας εδώ στη γη και αυτή είναι η οικοδομή της Αγίας Ιερουσαλήμ, της Νέας Ιερουσαλήμ εκεί στον ουρανό. Είναι οικοδομημένη επάνω σε 12 τα ονόματα των Αποστόλων του Χριστού, σε 12 θεμέλια
ακρογωνιαίου λίθου όντως αυτού του ίδιου του Ιησού Χριστού, γιατί τα θεμέλια στηρίζουν το οικοδόμημα, αλλά και στηρίζονται πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο. Αυτό ήταν ο τρόπος της οικοδομής παλαιότερα, πριν να εφευρεθούν οι καινούργιες τεχνολογίες στις εποχές μας. Εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται, εν το οποίο Ιησού Χριστό, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, όλη η οικοδομή συναρμολογείται, δηλαδή γίνεται ένα, και αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, στο ναόν του Θεού τον Άγιο, μαζί με το Χριστό, μέσα στο Χριστό, εν το οποίο Ιησού Χριστό ή Ναό Άγιο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Εμείς λοιπόν συνοικοδομούμεθα μέσα σε αυτό το την ευλογημένη οικοδομή που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού δια του Πνεύματος του Αγίου, και αποτελούμε και αυτοί που ξεκίνησαν, οι 12 Απόστολοι, και όλοι όσοι στους 2000 χρόνια προσετέθησαν σε αυτό το όμορφο οίκημα, οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Συναρμολογούμενοι, καθώς λέγει και ο Ψαλμοδός, τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Συναρμολογούμεθα για να συγκατοικούμε εν ομονία. Και αν δεν συγκατοικούμε εν ομονία, δεν είμαστε μέλη του οργανισμού αυτού που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Εάν συγκατοικούμε εν ομονία, γιατί είναι κατοικητήριον του Θεού, είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, τότε εκεί έχει προσδιορίσει την ευλογία ο Θεός. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, για την προσωπική μας, οικογενειακή μας, αλλά και εκκλησιαστική μας ζωή. Εάν δεν συγκατοικώ εν ομονία, και τι σημαίνει ομονία? Ίδιος νους, ταυτότης σκέψεων, αντιλήψεων, απόψεων, συναστημάτων, γνώσης. Με λίγα λόγια, ενότητα πίστεως και ενότητα Πνεύματος Αγίου, που συναρμολογείται με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Εάν δεν είσαι μέσα σε αυτήν την εκκλησία, την πνευματική, η οποία αποκαλύπτεται μέσα από τη φυσική, την τοπική, αν δεν είσαι συναρμολογημένος με την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να φρονούμε πάντες, να λέγουμε πάντες το αυτό, να είμαστε εντελώς κατερκτισμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη, εάν δεν είσαι συναρμολογημένος, δεν ανήκεις στην Εκκλησία, αν και παρευρίσκεσαι. Και αν δεν ανήκεις στην Εκκλησία, αν και παρευρίσκεσαι, δεν είναι προσδιορισμένη σε σένα η ευλογία του Θεού. Πολύ σοβαρό γεγονός, αδερφοί, για να το παραβλέψουμε. Γι' αυτό είπαμε και άλλη φορά ότι το μυστικό, το μεγάλο του ευλογημένου χριστιανού είναι το να αγαπάμε αλλήλους, ο ένας τον άλλον, όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Και η αγάπη είναι να περπατάμε στις εντολές του Χριστού. Εάν δεν περπατάς στις εντολές του Χριστού, αν δεν είσαι συναρμολογημένος μέσα στην Εκκλησία, αν έχεις και κουβεντιάζεις και βγάζεις από την καρδιά σου πράγματα τα οποία σε απομακρύνουν από την ενότητα της πίστεως με την Εκκλησία και από την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου από την Εκκλησία, το μέλλον σου δεν είναι ευλογία, είναι κατάρα. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Και ας μην φτάσουμε στο τέλος που είναι κατάρα και απώλεια, γιατί δεν θα υπάρχει ευλογία. Αλλά και η αρχή θα είναι δύσκολη. Έστω και αν σου έχει δώσει ο Θεός και διακονία και υπηρεσία και χαρίσματα και ό,τι και να σου έχει δώσει ο Θεός, δεν λειτουργούνε. Είναι σαν, όπως είπαμε και την άλλη φορά, σαν ένα αυτοκίνητο πολυτελέστατο, το οποίο έχει χαλασμένη τη μίζα και δεν μπορεί να ξεκινήσει. Το βάζεις γουν 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 γουν, αλλά δεν ξεκινάει. Γιατί αυτή είναι η πρώτη εντολή του Χριστού. Από εκεί ξεκινάμε. Εάν δεν ξεκινήσουμε δηλαδή από το ταμείο μας, να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε, για να ενωθούμε και να συναρμολογηθούμε στο κατοικητήριο του Θεού, εις λαών Άγιον εν Κυρίω, τότε θα ερχόμαστε στην Εκκλησία και όλο θα κατηγορούμε και όλο θα γκρινιάζουμε και θα τα βάζουμε με ανθρώπους και θα μιλάμε άσχημα, ιδιαίτερα και προς αυτούς που κηρύττουνε. Αλλά όχι μόνο. Με αποτέλεσμα να σβήνει ό,τι καλό πνευματικό σου έχει δώσει ο Θεός και να χάνεται. Και να αρχίζουν τα προβλήματα πρώτα μέσα στον εαυτό σου. Ύστερα μέσα στην οικογένειά σου. Ύστερα μέσα στη δουλειά σου. Ύστερα μέσα στα αδέλφια σου. Σε όλη σου τη ζωή. Σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής. Γιατί ένα πράγμα δεν έκανες. Να συναρμολογηθείς στην Εκκλησία για να γίνεις ένα. Δηλαδή να συγκατοικείς εν ομονία. Τότε είσαι και χρησμένος του Θεού. Τότε μοιάζεις με το χρηστήριον έλεον το οποίο κατεβαίνει από τον πόγωνα του Ααρών προς τα κάτω. Αυτή λοιπόν είναι η νέα, η Αγία Ιερουσαλήμ που αρχίζει εδώ. Και εκεί βρίσκονται αυτοί που εδώ είναι συναρμολογημένοι. Με το Λόγο του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με την αγάπη, ώστε όλοι μαζί ένα, όπως θέλει ο Χριστός και όπως προσεύχεται ο Χριστός, κάμε αυτούς να είναι ένα, γίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Κάμε αυτούς να είναι ένα εν τη αληθεία σου, ώστε και να είσαι χρήσιμος στον εαυτό σου, χρήσιμος στην οικογένειά σου και χρήσιμος και στους ανθρώπους, καθώς θα σε χρησιμοποιεί ο Θεός. Επιμένω λίγο σε αυτό, αδερφοί, γιατί έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Εγώ δι' ανθρώπους ευλογημένους που έχασαν αυτή την ευλογημένη συναρμολόγηση μέσα από την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και φτάσανε σε καταστάσεις φοβερές. Διαλύθηκε η οικογένειά τους, χώρισαν με τη γυναίκα τους. Γιατί το διαζύγιο δεν έρχεται, αδερφοί, τυχαία. Ούτε γιατί ο ένας στραβώνει και ο άλλος είναι κακός και ο άλλος είναι καλός. Το διαζύγιο έρχεται γιατί δεν υπάρχει ενότης που φέρνει ο Θεός. Εάν δεν βρούμε χάρη από το Θεό, δεν μπορούμε να τα βρίσκουμε με τη γυναίκα μας και με τον άντρα μας. Δεν μπορούμε να τα βρούμε. Είμαστε παράξενοι σαν άνθρωποι. Είμαστε δύσκολοι. Μόνο όταν έρθει το χρηστήριον έλεον και πέσει επάνω μας και μας χρήσει ο Θεός με την παρουσία Του, έρχεται η ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτή η Νέα Ιερουσαλήμ που δημιουργείται εδώ και αποκαλύπτεται εκεί, είναι στερεωμένη πάνω στα θεμέλια των Αποστόλων του Χριστού, τα οποία στηρίζονται στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό η εντολή του Θεού, του Πατέρα Θεού, είναι να πιστεύεις στο όνομα
του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, το οποίο είναι το υπερπάνω όνομα. Γιατί αν εμπιστεύεις το όνομα του Χριστού, τότε δεν κάνεις τίποτα. Αλλά και δεύτερον, να υπακούς στην εντολή του Χριστού που είναι αγαπάτε αλλήλους. Θα το πω μια τελευταία φορά για σήμερα, συνέχεια θα το λέω. Γιατί όταν μου το έδειξε ο Θεός τρόμαξα. Το σημαντικό απ' όλα είναι στην προσευχή μας, στην εξήτησή μας, να προσευχόμαστε για αυτούς με τους οποίους δεν είμαστε ενωμένοι, για να ξεκινήσει το έργο μας, η διακονία μας και η αποστολή μας. Αλλιώς θα βολοδέρνουμε, δεν θα ξέρουμε πού να πάμε, δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν θα ξέρουμε τι είμαστε, ούτε από που ήρθαμε, ούτε γιατί ζούμε. Θα βολοδέρνουμε μέσα στη ματαιότητα. Χριστιανοί, αναγεννημένοι, βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, με χαρίσματα ακόμη Πνεύματος Αγίου και με πόθο και ζήλο για το έργο του Θεού, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα και χωρίς καμία χάρη από το Θεό. Η Νέα λοιπόν η Ιερουσαλήμ είχε 12 θεμέλια με τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Χριστού, τα οποία στήριζαν πάνω στα οποία είχε κτιστεί η Αγία Ιερουσαλήμ και τα οποία θεμέλια στηρίζονταν επάνω στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός. Συνεχίζουμε λοιπόν στο 15 εδάφιο «Και ο λαλούν μετεμού είχε κάλαμον χρυσούν δια να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτού και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσο και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων, το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα, και μέτρησε το τείχος αυτής έως 144 πηχών κατά το μέτρο του ανθρώπου ήγον του αγγέλου». Περιγράφει λοιπόν με λεπτομέρεια τις διαστάσεις της Αγίας Ιερουσαλήμ, που είναι 12.000 στάδια, κάθε στάδιο περίπου 185 μέτρα, δηλαδή η κάθε διάσταση της τετράγωνης του κύβου αυτού, ύψος, μήκος, πλάτος, ήταν περίπου 2.200 χιλιόμετρα, χωρίς να ξέρουμε βεβαίως αν αυτές οι μετρήσεις έχουν ανθρώπινη λογική ή είναι μια πνευματική αποκάλυψη, και αυτό θα το καταλάβουμε εκεί πάνω. Πάντως ο Λόγος του Θεού λέει έτσι, εμείς διαβάζουμε έτσι και λέμε έτσι. Το δε πλάτος του τείχους εμέτρησε ότι ήταν 144 πύχες, περίπου το μισό, δηλαδή περίπου 70 μέτρα πλάτος το κάθε τείχος. Ένας κύβος πνευματικός που εκεί είναι η κατοίκηση του Θεού με τους ανθρώπους, και επαναλαμβάνω και επιμένω, χωρίς να ξέρουμε αν αυτές οι μετρήσεις, παρόλο που γράφει κατά το μέτρο των ανθρώπων ήγουν του αγγέλου, που δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, μπορεί να είναι πραγματική, αλλά το πιθανότερο δεν μπορεί να το περιγράψει αλλιώς και το περιγράφει έτσι, είναι μια πνευματική αποκάλυψης που φανερώνει όμως την τελειότητα της Αγίας Ιερουσαλήμ, καθώς είναι ένα τέλειος κύβος. Όσο το μήκος, τόσο το πλάτος και τόσο το ύψος. Και η οικοδόμηση στους τείχους αυτής ήτο ίασπης. Όλο το τείχος λοιπόν ήταν φτιαγμένο από ίασπη, όπως διαβάσαμε παρακάτω, καθώς η λαμπρότης ήταν όμοια με λίθων πολύτιμων, λίθων ίασπην κρυσταλλίζοντα. Το τείχος λοιπόν όλο ήταν ίασπης και επαναλαμβάνω κατά την ανθρώπινη λογική, και τα θεμέλια του τείχους ήταν και κοσμημένα, τα θεμέλια που ήταν τα ονόματα των Αποστόλων, με πάντα λίθων πολύτιμων. Και περιγράφει τώρα 12 λίθους πολύτιμους, τους οποίους εγώ δεν ξέρω, πρέπει να είσαι ειδικός για να ξέρεις τους λίθους αυτούς,
Σκέφτηκα να ψάξω να βρω, δεν βρήκα χρόνο και δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει τίποτα. Αλλά δείχνει, αδερφοί αγαπητοί, ότι κάθε ένας από τους 12 Αποστόλους αυτούς είχε τη δική του δόξα, το δικό του έργο, τη δική του λαμπρότητα, ξεχωριστή από τους άλλους. Μια ιδιαίτερη πνευματική προσωπικότητα, καθώς όλοι οι πιστοί, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, «Εις ένα έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού». Κάθε ένας από μας έχει, σε κάθε έναν από μας έχει δοθεί η ιδιαίτερη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δεν υπάρχει χριστιανός που δεν έχει έργο, χαρίσματα, ευλογία, δόξα, ακόμη και διακονία, ακόμη και οτιδήποτε άλλο ο Θεός δίνει, αλλά κατά το μέτρον που ο Χριστός αποφασίζει σε καθέναν, κατά τη δύναμη εκάστου, κατά την εφιέρωση εκάστου και κατά την καρδία εκάστου. Καθώς είναι γεγραμμένο, μετά πάσης φυλάξεως φύλαξε Υιέ μου την καρδία σου, διότι εκ ταύτης της καρδιάς σου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, η καρδιά μας να μην έχει παράπονα, να μην έχει πίκρα, να μην έχει ζήλια, να μην έχει φθόνο. Γιατί όπου υπάρχουν αυτά, ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός, αλλά είναι σαρκικός. Και μάλιστα και νήπιος. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν καταλαβαίνει τι κάνει, δεν καταλαβαίνει που πηγαίνει. Βασικό χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι ο Χριστός να καθαρίζει την καρδιά μας με το αίμα Του. Εάν η καρδιά μας φιλοξενεί αντιπάθεια, παράπονα, φθόνο, ζήλια, αυτός ο χριστιανός πάει για δύσκολες καταστάσεις, να μην πω τίποτα άλλο. Ο Θεός να μας φυλάει. Κάθε χριστιανός πρέπει να είναι ένας πολύτιμος λίθος στα μάτια του Θεού. Αφότου εστάθης πολύτιμος, λέει ο Θεός στους οφθαλμούς μου, σε εδόξασα και σε αγάπησα. Αλλά πρέπει να βρεθούμε πολύτιμοι στους οφθαλμούς του Θεού. Και πολύτιμος ο άνθρωπος γίνεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και ιδιαίτερα μέσα στη μετάνοια και στην επιστροφή στον Χριστό. Έχοντας έργο πίστης, κόπο αγάπης και υπομονή ελπίδας. Γι' αυτό, αδερφοί μου, να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να μετανοούμε, πάντοτε να επιστρέφουμε, πάντοτε να καθαρίζουμε την καρδιά μας, πάντοτε να αγιάζεται η ζωή μας. Η χάρις του Θεού, η Σωτήριος μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, πρώτον. Δεύτερον, να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς. Και τρίτον, προσμένοντες την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ώστε ο Χριστός να εργάζεται στη ζωή μας, να δοξάζεται στη ζωή μας και να μας δοξάζει. Ας φυλάτε με την καρδιά μας με τα πάσης φυλάξεως, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάση εκβάση της ζωής μας. Στη ζωή αυτή, αδερφοί αγαπητοί, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν γίνεται κατά λάθος. Όλα είναι μέσα από τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, αλλά και την παιδεία και τη δοκιμασία, αλλά και τη χριστότητα και την αυστηρότητα. Εάν αποφασίσουμε να είμαστε καλοί μαθητές, καλά παιδιά Θεού, καλοί χριστιανοί, αν το αποφασίσουμε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να πάμε στο Χριστό την καρδιά μας, τη συνείδησή μας, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, να τις αγιάσει. Να παραστήσουμε τα σώματά μας, θυσία ζώσα,
θυσία ζώσα, αγία, ευλογημένη, γιατί αυτό είναι η πνευματική μας λατρεία, τα σώματά μας. Τα σώματά μας είναι η πνευματική μας λατρεία. Ή θα τα παρουσιάσουμε θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή θα τα παρουσιάσουμε το αντίστροφο, θυσία μολυσμένη, θυσία βδελικτή στο Θεό, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι ο λαός Ισραήλ είχε εντολή να θυσιάζει το καλύτερο στο Θεό. Εμείς λοιπόν τι θα θυσιάσουμε στο Θεό? Την κακία μας, την πίκρα μας, το μίσος μας, τη ζήλια μας? Και τι θα γίνει? Δεν θα ευαρεστηθεί ο Θεός σαν την προσφορά του Κάιν, γιατί πράττουμε πονηρά και θα καταντήσουμε να γίνουμε αδελφοκτόνοι. Γιατί η καρδιά μας εκεί θα μας οδηγήσει, στο μίσος και στο φόνο. Θα αφαιρέσει από μέσα μας την αγάπη, την ειλικρίνεια, την αγαθοσύνη, την καλοσύνη και τον αγιασμό. Αδελφοί μου, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο εις το Θεό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα να θέλεις και να αποφασίσεις. Αν θέλουμε να βρεθούμε εκεί πάνω, μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην Αγία Ιερουσαλήμ, συναρμολογημένη με τα θεμέλια που ήταν οι Απόστολοι του Χριστού. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να μετανοήσουμε, να εξητήσουμε το Θεό, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Σήμερα, να αλλάξουμε τις σκέψεις μας, να αλλάξουμε την καρδιά μας, να αλλάξουμε το πνεύμα μας, το περπάτημά μας, ώστε η προσευχή μας, γιατί αυτή είναι η θυσία μας και όχι μόνο, η προσευχή μας, η ζωή μας, να είναι μία θυσία, ζώσα, αγία και ευάρεστο στο Θεό. Και αυτό να είναι η πνευματική μας λατρεία. Σήμερα είναι πολύ καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα καλούμεθα να πάρουμε σωστή απόφαση. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, όπως την ημέρα του παραπικρασμού σκλήριραν εκείνοι και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο και δεν εισήλθαν ποτέ στη γη της επαγγελίας. Σήμερα, αδερφοί, να πούμε: Κύριε, φταίω, συγχώρεσέ με, άλλαξέ μου την καρδιά, βοήθησέ με. Αμήν, αδερφοί. Γιατί έχουμε την ευκαιρία, σήμερα είναι εύκολο. Θα έρθει καιρός που δεν θα μπορούμε. Ο Θεός να μας δίνει χάρη πολύ. Αμήν.